να καλησπερίσουμε ένα κύριο, τον οποίο τον βλέπουμε ήδη, ο οποίος θα μου πείτε πού βρίσκεται. Θα τον καλησπερίσω και θα μας πει ο ίδιος πού βρίσκεται. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, Μπαρμπέιντος. Νήσος Μπαρμπέιντος, λοιπόν, στην Καραϊβική, σωστά? Η Καραϊβική είναι το πιο ανατολικό νησάκι της Καραϊβικής. Ένα νησάκι περίπου στο μέγεθος της Ρόδου. Κυροβολημένη στην ανατολική δυτική παραλία, καθάρι. Έχει αέρα όπως πάντα. Έχει αέρα και η αλήθεια είναι ότι σας ακούμε με λίγο δυσκολία. Το δικαιολογούμε βέβαια έτσι, γιατί είναι, η αλήθεια είναι όταν είναι οι συνθήκες τέτοιες και είναι εξωτερικό το ρεπορτάζ που λέμε εμείς, η εξωτερική σύνδεση, είναι κατανοητό να υπάρχει και αυτό. Σας είδαμε πριν από μερικούς μήνες σε ένα ρεπορτάζ της Γεωργίας της Μακάκη. Ένα ρεπορτάζ το οποίο βλέπουμε και σχετικά πλάνα εμείς, στο οποίο προετοιμάζεσταν λοιπόν από το Ηράκλειο με καταμαράν, στο καταμαράν το οποίο βρίσκεστε τώρα, για να φύγετε για την Καραϊβική, 5 εβδομάδες ταξίδι, έτσι? Το συνολικό... Ταξίδι ήταν 31 ημέρες, ένας ημερολογιακός μήνας. Αλλά επειδή είχαμε και άλλες στάσεις ενδιάμεσα, στάσεις που έπρεπε να γίνουν για το σκάφος, για την προετοιμασία του σκάφους, πήγαμε κοντά στις 45 μέρες συνολικής διαμονής μέσα στο σκάφος. Ξεκινήσαμε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ανεβήκαμε Αθήνα για λίγες μέρες και μετά από Αθήνα περάσαμε μέσα από τον νησμό της Κορίθου. Σταματήσαμε στα Αιώλια νησιά, στο μικρό νησάκι Λίπαρη για 2 μέρες και μετά συνεχίσαμε προς Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Από την Πάλμα της Μαγιόρκα πήγαμε Γιβραλτάρ και μετά από το Γιβραλτάρ περάσαμε απέναντι απευθείας στο Μπαρμπέιντος, κάνοντας στην ουσία όλο τον Ατλαντικό με καμία στάση, non-stop. Ναι. Αποφύγαμε το κλασικό σταμάτημα στους Κανάριους νήσους, μια και βιαζόμασταν πλέον, είχαμε χάσει λίγο χρόνο. Αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι, εμπειρία πιστεύω για όλους, μια και το πλήρωμα ήταν όλοι στην ουσία άνθρωποι που είχαν από λίγη μέχρι και καθόλου επαφή με το αντικείμενο. Και θέλω καταρχήν να ρωτήσω πώς ήταν αυτό το ταξίδι. Γιατί όταν λέτε 45 ημέρες ταξίδι, και καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα μακρινό ταξίδι, υπήρξε κίνδυνος, υπήρξε κάποια στιγμή που φοβηθήκατε, υπήρξε κάποια στιγμή που ενδεχομένως σφίχτηκε και λίγο παραπάνω η καρδιά, παρότι γνωρίζω ότι δεν το κάνετε πρώτη φορά? Όχι. Υπήρχε ένα βράδυ το οποίο είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή καταιγίδα και ήμασταν στη μέση του Ατλαντικού. Αλλά πέραν του ότι το σκάφος είναι αξιόπλο, είναι καιροί οι οποίοι δεν σε ανησυχούν. Mm-hmm. Απλά δεν είναι ευχάριστοι. Δεν είναι ευχάριστοι, επειδή τις περισσότερες φορές αυτές οι καταιγίδες δεν υπάρχουν στα μετεωρολογικά δελτία. Είναι ξαφνικά φαινόμενα, δεν ξέρεις ποια είναι η έκτασή τους. Αλλά δεν ήταν σοβαρή έκταση, οπότε ήμασταν πολύ καλά. Νομίζω ότι έχουμε να θυμόμαστε μόνο καλά πράγματα από το ταξίδι. Σίγουρα είναι ένα ταξίδι εμπειρίας και βλέποντας το ρεπορτάζ της Γεωργίας της Μακάκη, η οποία ήταν και η αφορμή και πρέπει να το πούμε και αυτό και να την ευχαριστήσουμε για την σημερινή μας επαφή. Βλέποντας λοιπόν το ρεπορτάζ της Γεωργίας, ανέφερε ότι το πλήρωμα το διαλέξατε μεταξύ δεκάδων ετήσεων ουσιαστικά. Πώς έγινε αυτή η επιλογή και πόσο εύκολο είναι να υπάρχει ένα ταξίδι με άτομα τα οποία δεν γνωρίζατε και καλά μέχρι πρότινος? Δεν είναι εύκολο. Είναι από την αρχή ένα ρίσκο, θα μπορούσα να πω. Γι' αυτό το λόγο και προσπαθείς να κάνεις την επιλογή βλέποντας πρώτα τους ανθρώπους, γνωρίζοντάς τους, κάνοντας ένα είδος συνέντευξης. Όχι ότι απορρίπτουμε ανθρώπους σαν χαρακτήρες ή οτιδήποτε, απλά προσπαθώ να αφουγκραστώ το αν θα είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βγάλουν τόσες μέρες μακριά από την καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα ταξίδι απομόνωσης, ειδικά το πέρασμα του Ατλαντικού. Τα καταφέρατε καλά όμως, φαντάζομαι. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν όλοι άψογοι, παρόλο που, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Mm-hmm. Περίμενα ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις, περίμενα ότι θα είχαμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας, αλλά όλοι συμπαθήκανε πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ ευχάριστο. Μπράβο. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς ζηλεύουμε ακούγοντας κάτι τέτοια, γιατί κανείς έχοντας το μυαλό του Καραϊβική. Όμως νομίζω ότι είστε η απόδειξη του τι μπορεί να σημαίνει το κριτικό survivor. Δηλαδή, κάπως έτσι θα το θέσω, μιας και είναι και στην επικαιρότητα πάλι. Και όλοι τους θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Θα μπορούσαν να κάνουμε το γύρο του κόσμου σιγά-σιγά, πιστεύω. Πέμπτη φορά που κάνατε αυτό το ταξίδι? Είναι η πέμπτη φορά, ναι, είναι η πέμπτη φορά.
Επόμενο. Στο του Ατλαντικού. Στη Μεσόγειο έχω αρκετά. Απλά στο τον Ατλαντικό πέντε. Συγχαρητήρια και νομίζω ότι έχετε βρει και το νόημα της ζωής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι βέβαια αυτό. Το να βρίσκεστε συνεχώς σε μια κατάσταση τέτοια, σε ένα ταξίδι. Μονίμως ταξιδεύετε. Είναι εύκολο αυτό για την καθημερινότητά σας, όταν βρίσκεστε στην Κρήτη, για παράδειγμα. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα από τη στιγμή που έχεις μια οικογενειακή ζωή. Όταν είσαι ελεύθερος, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Απ' την άλλη όμως, ο τρόπος που αναλύεις καταστάσεις, ο τρόπος που εκτιμάς γεγονότα και τη ζωή όταν έχεις οικογένεια, είναι πιο όριμος και πιο σημαντικός για μένα. Η οικογένεια είναι το μεγάλο τίμημα, ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι στην να προσπαθώ να το αλλάξω σιγά-σιγά, προσπαθώ να συνδυάσω τα ταξίδια με περισσότερο χρόνο. Η βάση της οικογένειας που βρίσκεται, η οικογένειά σας που βρίσκεται. Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, άρα μας βλέπουν, υποθέσω. Ναι, υποθέτω, ναι. Στείλτε τους ένα μήνυμα, τώρα που έχουμε και τη δυνατότητα αυτή και την ευκαιρία αυτή. Τους έχω μιλήσει, πιστεύω να είναι, με υποχρεώσεις της μικρής, της κόρης μου κλπ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Ας πιστεύω να είναι stand-by. Το θέμα είναι ότι η θάλασσα βρίσκεται γύρω μας, είμαστε ένα πανέμορφο νησί. Για οποιουσδήποτε λόγους, η Κρήτη αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως. Δηλαδή, όταν μιλάς για Ελλάδα, θα σου μιλήσουν και πεις Ελλάδα-Κρήτη. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην γνωρίζει αυτή τη λέξη. Θα πρέπει να προσανατολιστεί ο λαός μας λίγο και στα σύνορά του, τα θαλάσσια σύνορα. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε ταξίδια, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Η θάλασσα είναι φιλόξενη από τη στιγμή που τη σεβόμαστε και από τη στιγμή που κινούμαστε με μυαλό. Αυτή η προβολή αυτού του ταξιδιού, ο στόχος δεν είχε να δούμε την Καραϊβική, αλλά να δούμε πόσο πολύ μακριά είμαστε από το υγρό στοιχείο σαν λαός του Κρήτη. Είναι δίπλα μας, είναι εύκολο. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία επαφή με ιστιοπλοεία κάνανε όλη τη Μεσόγειο και όλο τον Ατλαντικό μέσα σε αυτό το σκάφος. Λοιπόν, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κρήτη είναι παντού τελικά και το αποδεικνύουν άνθρωποι σαν εσάς. Δώστε μας όμως την ευκαιρία λίγο-λίγο να το κάνετε. Λίγο-λίγο να δούμε λίγο από αυτή τη μαγεία που βλέπετε κι εσείς και να μας περιγράψετε τι βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία από τις πιο διάσημες παραλίες του Μπαρμπέιντος. Υπάρχουν αρκετά σκάφη, αλλά το πλεονέκτημα της άδεισος για τους λάθους υποβρυχίου του scuba diving. Πραγματικότητα είναι αυτή που βλέπετε στην Καραϊβική τις περισσότερες ημέρες, ειδικά τη συγκεκριμένη σεζόν. Θα βλέπετε τα σύννεφα που δημιουργούνται. Ναι. Έχει 30 με 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά πάντα υπάρχει μια μικρή βροχή η οποία δημιουργείται πάνω στο νησί. Γενικά όμως υπάρχει ηλιοφάνεια, χρώμα παίρνουμε όπως βλέπετε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Φαίνεται. Είναι το ξεκίνημα των Μπαρμπέιντος, είναι το ξεκίνημα στην ουσία για όσους ανθρώπους θέλουν να γυρίσουν στα νησιά της Καραϊβικής διακίνησης. Ένας τουριστικός παράδεισος της Καραϊβικής. Τουριστικός παράδεισος η Καραϊβική όντως. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε και καλή επιστροφή. Από ό,τι ξέρω, σε λίγες μέρες θα βρίσκεστε πάλι στην Ελλάδα. Ναι, θα είμαι πίσω σε λίγες μέρες. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί περνάμε πολύ όμορφα μηνύματα πέρα από την άσχημη καθημερινότητά μας. Τα μηνύματα που περνάμε είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζετε ότι με την εμπειρία μου τουλάχιστον στην εστιοπλοϊκή μέχρι σήμερα, ο επίγειος παράδεισος για εστιοπλοεία είναι η Ελλάδα μας. Έχω γυρίσει αρκετά μέρη, όλα έχουν το πλεονέκτημά τους και σε όλα πρέπει να βρεθούμε, αλλά η Ελλάδα είναι το διαμάντι. Έτσι, επίγειος παράδεισος λοιπόν είναι η Ελλάδα. Το κρατάμε αυτό το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που μας ταξιδέψατε μέχρι την Καραϊβική, έτσι με το δικό σας τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.